Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε ανάμεσά μας το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ το ίδιο. Τον κύριο Παναγιώτη Γιαννάκη. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Τιμή μας. Γεια σου Θόδωρε, γεια σου Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Πραγματικά πιστεύω ότι άμα ένα πρόσωπο, άμα μας λέγανε με ένα πρόσωπο έτσι να συμβολήσουμε το ελληνικό μπάσκετ, πιο πολύ ή πιστεύω πάρα πολύ θα λέγανε τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έναν άνθρωπο που προσφέρει από όλες τις... Είναι ο μοναδικός νομίζω που έχει κατακτήσει ως παίχτης και ως προπονητής σε ένα ευρωπαϊκό, έτσι, δηλαδή σε εθνικό έτσι επίπεδο. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι είναι πολύ τιμητικό να μιλάνε έτσι νέοι άνθρωποι για σένα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ μόνο αυτό μπορώ να πω ότι περνάω υπέροχα μέσα στο μπάσκετ και το συνιστώ σε όλους τους ανθρώπους να ξεκινήσουν τα παιδιά τους, αλλά και οι ίδιοι, να παίξουν και να ανακαλύψουν τις ομορφιές του παιχνιδιού αυτού και τις ομορφιές που κρύβουν οι ίδιοι μέσα τους και που πολλές φορές δεν μπορούσαν να τις ανακαλύψουν. Ασχολείστε με το μπάσκετ γύρω στα 50 χρόνια. Έχει υπάρξει μια μέρα που να μην δείτε, να μην κάνετε κάτι, να μην ρίξετε, να μην σκεφτείτε κάτι μπασκετικό. Κάτι μπασκετικό. Δεν υπάρχει ούτε μια μέρα. Είναι ίσως πάνω, περίπου 50 χρόνια όπως είπες, ίσως και παραπάνω, λόγω του ότι κατά λάθος έγινε η επαφή μου με το σπορ. Μια περίοδο που το ποδόσφαιρο κυρίως είχε επαφή με τον νεολαία και με όλους τους Έλληνες. Έτσι και εγώ ποδόσφαιρο ξεκίνησα, αλλά το ερέθισμα του μπάσκετ με μάγεψε. Κρυφά από τους γονείς κιόλας. Φυσικά, όπως ήταν τότε. Δεδομένο αυτό, γιατί το παιχνίδι έπρεπε κάποια στιγμή να σταματάει. Γιατί οι γονείς τότε είχαν μεγάλη έννοια τα παιδιά τους να πάνε σχολείο, να είναι έτοιμα για το σχολείο. Και φυσικά θεωρούσαν ότι ο αθλητισμός δεν ήταν μάλλον κακή επιρροή. Όταν στα 16 όμως, στο πρώτο σας παιχνίδι στην ΑΕθνική, βάλατε 20, 40, 100 πόντους, εκεί το δέχτηκαν, είπαν ότι όπα κάτι έχουμε εδώ. Στα πότε το δέχτηκαν δηλαδή. Ναι. Να σου πω, νομίζω το δέχτηκαν καταρχήν επειδή εγώ δεν θα με σταματούσε τίποτα να μην πάω στο γήπεδο. Τίποτα, οποιαδήποτε τιμωρία και να μου έδιναν οι γονείς μου. Δεν υπήρχε περίπτωση, ξέρανε πολύ καλά που θα βρίσκομαι. Και γι' αυτό το λόγο όταν βλέπαν ότι αργούσα πάρα πολύ, κατεβαίνανε καμιά 300 μέτρα από το σπίτι μου είναι το γήπεδο του Πλάτωνα και φωνάζαν το όνομά μου. Η μητέρα μου φώναζε Νότι. Νότι. Νότι, ναι. Κατέβαινε το ένα στενό, εγώ ανέβαινα από το άλλο για να μην συναντηθούμε όταν δεν άκουγα τη φωνή της από τόσο μακριά, που με καλούσε να πάω που βρίσκομαι και που είμαι. Εκεί στη Νίκαια τότε, έτσι. Νίκαια, ναι, κοντά στο Πλάτωνα, το γήπεδο, μεταξύ το γήπεδο της Προοδευτικής του Ποδοσφαίρου και το γήπεδο μπάσκετ του Πλάτωνα και το τρίτο νεκροταφείο και το νοσοκομείο. Αυτό το τετράγωνο ήταν η μεγάλη αγκαλιά, η γειτονιά που παίζαμε, κλαίγαμε, γελάγαμε. Το είχατε καταλάβει από εκείνη την ηλικία ότι είστε καλός, ότι αυτό είναι, ότι αυτό θα κάνετε στη ζωή σας? Όχι, καμία σχέση. Αγαπούσα αυτό που έκανα, περνούσα καλά. Παιχνίδι ήταν. Ναι, αλλά ήμουνα καλός. Αυτό. Ναι, ήμουνα καλός. Καταλάβαινα, αντιλαμβανόμουν γρήγορα. Μπορούσα δηλαδή να δω κάτι και να το κάνω και πολλές φορές να κάνω και κάτι παραπάνω που έβγαινε μέσα από αυτή την προσπάθεια μου να κάνω μια κίνηση, έβγαινε και κάτι περισσότερο και είχα πολύ έτσι δυναμισμό στην ενέργεια που έβαζα μέσα στο παιχνίδι χωρίς φόβο ότι μπορεί να μην πετύχω, να μην, αυτό είναι, και πολύ αυτοπεποίθηση, να μην έχει επιτυχία να πω, αυτό γιατί που έκανα. Σε μια τόσο μικρή ηλικία να μπείτε στο κορυφαίο επίπεδο, την πρώτη κατηγορία, και όχι απλά να συμμετέχετε, να πάρετε ρόλο πρωταγωνιστή, δεν είναι εύκολο. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι θέμα ότι είχα ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά είχα ρόλο να κάνω ό,τι μπορούσα με οποιοδήποτε κούραση, ταλαιπωρία, ανασφάλεια, να διεκδικήσω το παιχνίδι. Δηλαδή στο παιχνίδι, ναι, μέσα διεκδικούσα αυτό που μπορούσα να κάνω με τη δύναμη που είχα. Δεν ένιωθα ανασφάλεια ότι και καλά είναι δυνατότερος ο άλλος, είναι ψηλότερος, είναι γρηγορότερος, ας μην πάω γιατί δεν προλαβαίνω. Όχι, θα πήγαινα και ας μην προλαβαίνω. Αλλά κάθε φορά πήγαινα και πιο κοντά. Ήσασταν κάποιος άλλος μέσα στο γήπεδο? Ναι. Στο γήπεδο ήμουν κάποιος άλλος.
Ήμουν ένα ντροπαλό παιδί έξω από το γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο μεταμορφωνόμουν σαν ένα παιδί που διεκδικούσε το παιχνίδι, διεκδικούσε το να κερδίσει η ομάδα του και συγχρόνως μου άρεσε να παροτρύνω και τους γύρω μου, ειδικά τους συμπαίκτες μου φυσικά. Ηγετική φυσιογνωμία από μικρός. Μου βγαίνει από μόνο του, δεν ξέρω γιατί. Εκτιμούσα τους ανθρώπους που έπαιζα μαζί τους πολύ και ήθελα να τους παρακινήσω, γιατί έβλεπα από μένα ότι μπορώ, γιατί να μην μπορούν και εκείνοι. Όλοι μπορούμε. Παρακινείτε τώρα και στο γήπεδο ζωής. Πολλά παιδιά. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό? Τι να σας πω, εντάξει, αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ωραίο για αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Εγώ το μόνο μπορώ να πω ότι είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε την γνωριμία μου με τον πρόεδρο τον κύριο Δρακόπουλο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ένας καταπληκτικός άνθρωπος που νοιάζεται και ενδιαφέρεται και για την Ελλάδα μας, αλλά για τα παιδιά μας, για τη δύναμη που μπορούμε να έχουμε εμείς εδώ σαν Έλληνες να πετύχουμε πράγματα τα οποία είναι ασύγκριτα. Αυτό που δηλαδή καταφέραμε και στο μπάσκετ. Όταν ήμουν νεαρός, δεν το ξεχάσω ποτέ, το μπάσκετ ήρθε στη ζωή μου κατά λάθος. Από ένα ερέθισμα που πήρα από κάποια φώτα που ανάψανε σε ένα ανοιχτό γήπεδο, ένα βράδυ Δευτέρας που είχα ξεμείνει παίζοντας ποδόσφαιρο στην Αλάνα, δίπλα στο γήπεδο το ανοιχτό του Πλάτωνα, μπάσκετ, και ξαφνικά ανάβουν τα φώτα και εμφανίζονται καμιά κοσαριά παιδιά, νέοι άνθρωποι, με καμιά πενινταριά ανθρώπους που κάθονται στην κερκίδα και να αρχίζουν να τριπλάρουν και να βάζουν lay-up, να σουτάρουν την μπάλα κτλ. Και εγώ κάθισα να δω τι παιχνίδι είναι αυτό και άρχισα να βλέπω πράγματα που θα ήθελα και εγώ να τα κάνω. Και έτσι μου δώσαν το ερέθισμα να πηγαίνω, όταν πήγαινα για ποδόσφαιρο εκεί στην Αλάνα του Πλάτωνα, να πηγαίνω και να παίρνω την μπάλα και να παίζω και μπάσκετ. Να πετάω την μπάλα στο καλάθι, όχι δικιά μου μπάλα, μια μπάλα που την είχε κάποιο άλλο παιδί. Ήταν δανεική από το δωματιάκι του Επιστάτη που έδινε μπάλες δανεικές στα παιδιά που δεν είχαν να παίξουν. Και έτσι κόλλησα να παίζω μπάσκετ εκεί, σε αυτό το ανοιχτό γήπεδο, ώσπου μια ομάδα που εκεί ήρθε και δημιουργήθηκε, ο Ιωνικός Νικαίας, με πρωτεργάτη τον κύριο Δαμιανίδη και προπονητή, τον πρώτο μου προπονητή, τον κύριο Κρύθαρη, μάζευε παιδάκια και κάποια μέρα μου λέει, αφού έπαιζα εγώ έτσι στο μόνος μου με κάποιους άλλα παιδάκια στο ανοιχτό, μου λέει, εσύ γιατί δεν έρχεσαι για προπόνηση? Αυτό ήταν το ερέθισμα για μένα που θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια ωραία προσπάθεια, που ήταν και το όραμα του Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, του κ. Δρακόπουλου, να δημιουργηθεί ένας χώρος, μια αλάνα, σε εισαγωγικά, μια αγκαλιά για παιδιά, όπου τα ερεθίσματα, αυτό που κρύβουν μέσα τους, μήπως το βρούνε σε αυτή την αγκαλιά. Αυτό που βρήκα εγώ δηλαδή. Κατά λάθος βρήκα ένα ερέθισμα, το οποίο αν τυχόν δεν βρισκόταν ο Ιωνικός να δημιουργήσει μια ομάδα και να ψάχνει να βρει παιδάκια να τα βάλει να κάνουν οργανωμένο μπάσκετ, πιθανόν να μην έπαιζα ποτέ μπάσκετ. Η ζωή σας σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετική. Μια τέτοια με τον πρόεδρο, τον κύριο Δρακόπουλο, ότι σκεφτήκαμε ότι να φτιαχτεί μια τέτοια ωραία εγκατάσταση που θα κρύβει μέσα τους διάφορα ερεθίσματα για τα παιδιά. Τα παιδιά θα έρχονται εκεί πέρα μετά το σχολείο τους. Αυτή τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους για κάτι που αγαπάνε ή που ονειρεύονται και δεν μπορούν, λόγω οικονομικών δυνατοτήτων, λόγω τρόπου ζωής, λόγω δυσκολιών, να τη βρουν εκεί όπως τη βρήκα εγώ το μπάσκετ. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν μια δύναμη μέσα τους που πολλές φορές δεν μπορούν να την ανακαλύψουν γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα, και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο γήπεδο ζωής, σε μια εγκατάσταση που θα προσπαθήσουμε να είναι ωραία, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά σήμερα μέσω του διαδικτύου έχουν πολλούς πειρασμούς και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και καταλαβαίνουν ότι και συγκρίνουν, και εμείς θα θέλαμε σε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν είναι και παιδιά τα οποία πολλές φορές έχουν δυσκολία να έχουν ένα ζεστό φαγητό, γιατί και αυτό
θα είναι μέρος της προσφοράς μας, να τους δώσουμε την ευκαιρία, γιατί κάποιος κρύβει πιθανόν ένα μουσικό μέσα του, έναν καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο των γραμμάτων, έναν άνθρωπο του αθλητισμού, έναν άνθρωπο που αν δεν του δοθεί το ερέθισμα, όπως δόθηκε το δικό μου ερέθισμα από κάτι αναπάντεχο, να μην το βγάλει ποτέ. Και εμείς, επειδή πιστεύουμε ότι τα παιδιά, όπως είπα πριν, έχουν μεγάλη δύναμη και θέληση, απλά συμπαράσταση χρειάζονται, και εμείς θα θέλαμε μετά το σχολείο, αφού τελειώνει το σχολείο τους, να έρχονται εκεί και να παίρνουν αυτή τη συμπαράσταση και να κυνηγάνε τον καλύτερό τους σε αυτό, να το φτάσουν και να τον ξεπεράσουν. Πώς τους φαίνεται, τι σας λένε, πώς τα αντιμετωπίζουν? Επειδή μέχρι να υλοποιηθεί μια εγκατάσταση που θα γίνει σε ένα χώρο 10 στρωμάτων, ακριβώς δίπλα στον ιστό της πόλης, της Νίκαιας, μέχρι να υλοποιηθεί και θα είναι έτοιμος, πιστεύουμε, το 24, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά στα σχολεία. Ήδη ξεκινήσαμε μια τέτοια προσπάθεια, πηγαίνοντας στα σχολεία να δείξουμε τι σκεφτόμαστε από διάφορους τομείς, που όπως είπα πριν είναι τέχνη, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός και η παιδεία, ώστε να ενδυναμώσουμε το χαρακτήρα των παιδιών από διάφορα ερεθίσματα. Θα κάνουμε αυτές τις δράσεις σε σχολεία όπου ήδη ξεκινήσαμε σε κάποια σχολεία, αλλά λόγω COVID δεν είχαμε τη δυνατότητα να... Από τη Νίκαια νομίζω ξεκινήσατε. Ναι, ο χώρος αυτός θα είναι στη Νίκαια, όπως είπα πριν. Κυρίως γιατί στις γειτονιές που μεγάλωσα, κυρίως γιατί ξέρουμε ότι η Δυτική Αττική έχει δυσκολία να έχει τέτοιους δυνατότητες ένα παιδί, και όπως είπα πριν, τα παιδιά μας έχουν μεγάλη δύναμη. Συμπαράσταση χρειάζονται, και εμείς αυτή τη συμπαράσταση θα προσπαθήσουμε. Το έργο αυτό θα είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη χαρά, γιατί ελπίζω να ξεκινήσουμε σύντομα και είμαστε πολύ κοντά να υλοποιήσουμε αυτόν τον ωραίο χώρο, και ελπίζω ακόμα περισσότερο να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα με τον COVID, ώστε να έρθουμε πολύ γρήγορα κοντά με τα παιδιά και να τους καλύψουμε λίγο τη φαντασία τους και τις δεξιότητες που κρύβουν μέσα τους. Με αυτές τις δράσεις που ξεκινάνε, όπως είπα πριν, πηγαίνοντας στα σχολεία σε ηλικιακά γκρουπ του Δημοτικού, δύο ηλικιακά γκρουπ του Δημοτικού, του Γυμνασίου μετά και του Λυκείου, και να τους δείξουμε μερικά από αυτά τα πράγματα που θα βρίσκουν μέσα στο χώρο που θα δημιουργηθεί στη Νίκαια. Και αν βρεθεί εκεί πέρα ο επόμενος Γιαννάκης ή ο επόμενος Αντετοκούμπο, τι κάνουμε? Χαρά μας εμείς να σκαλίσουμε τέτοια ταλέντα, τέτοιους ανθρώπους που μπορούν να παρακινήσουν και άλλους. Γιατί ο Γιάννης αυτή τη στιγμή παρακινεί πάρα πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο, και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ, όχι μόνο στον αθλητισμό, όχι μόνο στον μπάσκετ, αλλά σε όλους τους χώρους, να σκαλίσουμε τον εσωτερικό κόσμο των παιδιών και τις δεξιότητες που κρύβουν μέσα τους και τη δύναμη που θα μας οθήσει σε μια καλύτερη κοινωνία. Έτσι και έτσι νομίζω ότι τα μαθήματα που προσφέρει το Κούμπο είναι πιο πολύ σε ανθρώπινο επίπεδο παρά σε μπασκετικό. Επειδή είναι ένας συνδυασμός, είναι αλήθεια ότι ο Γιάννης έχει βγει μέσα από μια υπέροχη οικογένεια και συνεχίζει να είναι υπέροχος και ο ίδιος. Το Γιάννη θα θέλατε να τον είχατε παίκτη ή συμπαίκτη? Εννοείς, κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι. Όταν είσαι αθλητής, έχεις μια τεράστια ελευθερία και μια τεράστια δύναμη. Μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ούτε την ικανότητά σου, ούτε τη θέλησή σου και το πάθος σου για να μείνεις στο χώρο και να κάνεις επιτυχίες. Είναι ο πιο αντικειμενικός χώρος για έναν άνθρωπο που αγαπάει τον αθλητισμό. Άρα θα προτιμούσα να είμαι μέσα στο γήπεδο και συμπαίκτης του. Τώρα σαν προπονητής, αν τυχόν... Αυτό μπορεί να γίνει κιόλας, έτσι καλώς. Σαν προπονητής νομίζω ότι είναι ευλογία να έχεις ένα παιδί, έναν άνθρωπο, έναν παίκτη, έναν συνεργάτη σαν το Γιάννη. Θα ξεφύγω λίγο από την ροή της κουβέντας, θα κάνω λίγο μια πιο ιντριγκαδόρικη ερώτηση. Γιατί ωστόσο, ενώ έχεις μετάσχει τόσες φορές στην Εθνική, μοιάζει να μην μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε σωστά τις δυνατότητες αυτού του παιδιού? Δηλαδή την εικόνα που βγάζει το NBA
Δεν μπορεί να τη βγάλει τόσο πολύ με το εθνόσυμο. Θέλει δουλειά αυτό. Δεν είναι. Θέλει δουλειά. Θέλει εξάσκηση. Θέλει. Είναι άλλοι κανόνες. Θέλει επικοινωνία. Είναι. Θέλει πολύ. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι. Το μπάσκετ εντάξει μπορεί να είναι άλλοι κανόνες. Ναι, αλλά, Νοβίτσκι, ας πούμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με τους κανόνες. Έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας ενός συνόλου. Δεν υπάρχει κανείς που μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να μπορεί να κάνει άλματα προς την κορυφή. Θέλει δουλειά, συνεργασία και επιμονή και υπομονή. Θέλει πάρα πολλά πράγματα για να φτάσει κάποιος. Αν αναλογιστεί κάποιος όλες τις ιστορίες των μεγάλων προσωπικότητων των αθλημάτων και ιδιαίτερα του μπάσκετ, θα δει ότι δεν θυμάμαι κάποιον που βρέθηκε σε μια μεγάλη ομάδα κατευθείαν και έγινε αυτό, έγινε πρωταθλητής. Θέλει δουλειά. Εντάξει, αλήθεια και η εθνική δικιά σας σιγά σιγά έφτασε στο. Η εθνική δικιά μας ήταν μια άλλη εποχή. Εννοώ σαν προπονητής. Σαν προπονητής νομίζω ότι. Ήταν μια διαδικασία, δηλαδή. Ήταν μια διαδικασία, αλλά ήταν και λίγο. Κάναμε και κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τα περιμένει κανείς. Γιατί εμείς μαζευτήκαμε το καλοκαίρι του 2004, ένα μήνα πριν τους Ολυμπιακούς. Και το φθινόπωρο του 2005 ήμασταν πρωταθλητές Ευρώπης. Ήταν πολύ γρήγορο το διάστημα. Ευχή. Και είμαι χαρούμενος γι' αυτό και πάντα θα το θυμάμαι σαν κάτι ιδιαίτερο. Με μια απίστευτη φουρνιά. Μια φουρνιά που προσπαθούσε τα προηγούμενα χρόνια και είχε δυσκολίες. Βρήκαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να βάλουμε τα τεράστια προσόντα, τα προσόντα που είχαν, να γίνουν μια πολύ καλή ομάδα που μπορούσε να παίξει διάφορα στυλ παιχνιδιού. Ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα, ίσως θεωρώ μια από τις καλύτερες ομάδες διεθνώς. Έπαιξε ίσως μπάσκετ, το οποίο πολύ λίγες ομάδες το έχουν παίξει ακόμα μέχρι και σήμερα. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που σαν φίλαθλοι εμείς όπως το κοιτάμε έτσι δεν είναι ποδόσφαιρο για να θυμάσαι ας πούμε τα σκορ των παιχνιδιών. Ναι. Ότι θυμάμαι ότι σε εκείνο το τελικό χάσαμε 3-0, κερδίσαμε 2-1. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια σκορ έτσι που εγώ δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Ένα είναι το 101-95. Έχω πάει ένα χρόνο πιο μετά από αυτό που λέτε, έχω φτάσει το 2006. Ναι. Τι γίνεται, αυτό εκείνη την ώρα. Στα τελευταία, ας πούμε, 3 λεπτά που είμαστε μπροστά, που μας πιέζουν, πώς νιώθετε, τι κάνετε. Δηλαδή, πάντα θέλω. Ναι, ναι. Και πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει κάποιος τη διάβγειά του και να μην είτε ενθουσιαστεί, είτε. Να πω κάτι. Καταρχήν, σε αυτό το μάτς νομίζω ότι τα παιδιά ξοδέψανε και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών τους από άποψη συγκέντρωσης. Ήμασταν μια ομάδα η οποία όλοι εξουθενωθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι, όχι από την άποψη το πόσο τρέξαμε ή πηδήξαμε, αλλά κυρίως πόσο συγκεντρωμένοι ήμασταν και προσπαθούσαμε να μην κάνουμε το παραμικρό λάθος, γιατί παίζαμε με μια ομάδα που δεν συγχωρούσε κανένα λάθος. Και φυσικά μέσα από αυτό παίξαμε ένα καταπληκτικό μάτς. Δεν υπήρξε παίκτης που συμμετείχε στο παιχνίδι και δεν είχε βάλει τον καλύτερο του εαυτό. Δεν υπήρχε κάποιος που να έπαιξε με άριστα το 10 κάτω από 8. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Εγώ όσον αφορά το παιχνίδι πάντα πίστευα ότι έχουμε τις δυνατότητες. Με αυτά τα παιδιά έχουμε τις δυνατότητες να πετύχουμε πράγματα τα οποία φαίνονται αδύνατα. Είχα εμπιστοσύνη τόσο στις ικανότητες τους αλλά όσο και στη διάθεσή τους να έχουν αυτοπιθαρχία στην προσπάθεια που κάνουμε. Αισθάνθηκα ότι προς το τέλος του παιχνιδιού ότι τώρα χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη υπομονή, γιατί ξέραμε πολύ καλά ότι οι αντίπαλοι μας είχαν και την αθλητική ικανότητα αλλά και την τεχνική να ανατρέψουν και τη δύναμη, να ανατρέψουν μια διαφορά και εμείς
σίγουρα φτάνοντας προς το τέλος μπορεί να ξεφύγουμε από το κανόνα που είχαμε βάλει, ότι δεν πρέπει να κοιτάμε το σκορ, απλά να κοιτάμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε το πλάνο που έχουμε αποφασίσει. Αλλά αυτό πολλές φορές όταν παίζεις με τέτοια μεγάλη ομάδα είναι αναπάντεχο, και τόσο μεγάλα παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο μάτς είχαμε την υπομονή, ή μάλλον δεν έφτασε ο χρόνος ίσως και για εκείνους, να μας ανατρέψουν ένα παιχνίδι το οποίο το είχαμε για 39 λεπτά, 39 και μισό νομίζω. Το παίζαμε τέλεια. Τέλεια, το τέλειο παιχνίδι πραγματικά. Τέλειο παιχνίδι από μια ομάδα international, γιατί νομίζω ότι η εθνική ομάδα εκείνο το βράδυ εκπροσώπησε το διεθνές μπάσκετ, και αυτό απεδείχθη εκ του μέλλοντος. Το ευρωπαϊκό παιδιά, δηλαδή, ας πούμε. Κυρίως το ευρωπαϊκό, αλλά και όλο το διεθνές μπάσκετ, γιατί και η Αργεντινή, η Βραζιλία στο παρελθόν είχαν ομάδες οι οποίες ήταν υπέροχες. Οι Αυστραλοί, ναι, σωστά. Υπέροχες ομάδες. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μπάσκετ που παίχτηκε εκείνο το βράδυ, εκείνο το μεσημέρι για την Ελλάδα, ήταν ίσως πάλι μια από τις στιγμές που όλοι θυμόμαστε που το είδαμε. Έτσι. Η μεγαλύτερη εμφάνιση μέχρι σήμερα, μέχρι και σήμερα, μέχρι η μεγαλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει ομάδα εκτός NBA απέναντι σε ομάδα του NBA. Προστάρω ομάδα του NBA. Μια και είπατε και για τις ανατροπές. Ήταν ίδιο εκείνη τη εθνική. Ναι, γιατί όπως είπα πριν. Δηλαδή με τη Γαλλία το 5, με τη Σλοβενία το 7. Το 6 με την Αυστραλία. Το 6 με την Αυστραλία, βέβαια, με τα δύο τρίποντα εκεί. Φυσικά, και ποτέ δεν πανικοβληθήκαμε σε κανένα μάτς με την Κροατία το 2007 που κερδίσαμε ενώ μας ισοφαρίζανε. Κερδίσαμε τη λήξη. Το είχατε εμφυσίσει εσείς. Αυτό θα ρωτάω τώρα. Αυτή ήταν η προσπάθειά μου από την πρώτη μέρα που ανέλαβα την εθνική ομάδα. Να μάθω τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι στο παιχνίδι αυτό που είναι συγκλονιστικό, η δουλειά των παιδιών είναι να προσπαθούν να παίζουν στο δυνατό καλύτερα αυτά που αποφασίζουμε, χωρίς να κοιτάνε ούτε το χρόνο ούτε το σκορ. Το φτάσαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη θέση μας στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι αυτό είναι συγκλονιστικό να καταλαβαίνει κάποιος ότι ο ρόλος αυτών που κάθονται στον πάγκο, των προπονητών δηλαδή και των ανθρώπων που δουλεύουν για την ομάδα, είναι να κοιτάνε όλο το παιχνίδι και το σκορ και το χρόνο και να επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα παίξουμε. Και τα παιδιά είναι να προσπαθούν να ακολουθήσουν όσο μπορούν περισσότερο με καθαρό μυαλό το πλάνο που έχουμε αποφασίσει και να το κάνουμε με υπομονή και επιμονή, χωρίς να χάνουμε το κουράγιο μας καμία στιγμή του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η ομάδα μας ήταν μια ομάδα η οποία λάτρευαν οι αντίπαλοι να τη βλέπουν, άσχετα αν βρισκόντουσαν σε δύσκολη θέση, γιατί πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την ελληνική ομάδα πως θα θέλαν να είναι η δική τους. Θα θέλατε να ξαναπαίξετε κάποιο παιχνίδι ξανά σαν προπονητής με την εθνική? Νομίζω ότι είναι λίγο φανινότερο θα θέλαμε να παίξουμε με την Ισπανία. Το τελικό, έτσι. Γιατί νομίζω ότι αδικηθήκαμε από το ότι δημιουργείται πολλές φορές μια εντύπωση ότι παίζουμε μια ομάδα που ίσως δεν μας ταιριάζει. Νομίζω ότι η δικιά μας ομάδα ήταν μια ομάδα που έπαιζε με οποιοδήποτε αντίπαλο και οποιοδήποτε τέμπο και με οποιοδήποτε τρόπο θα μπορούσε να παίξει σε οποιοδήποτε στυλ παιχνιδιού. Το συγκεκριμένο μάτσο όμως δεν μπορούσαμε να το παίξουμε γιατί είχαμε χάσει πάρα πολύ από τις δυνάμεις μας, όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά. Και δεν μπορούσαμε σε καμία στιγμή του παιχνιδιού να παίξουμε. Απλά βρεθήκαμε στο γήπεδο και δεν καταφέραμε ποτέ να παίξουμε το μπάσκετ που θα μπορούσαμε. Μα νομίζω ότι και εμείς, ας πούμε, σαν φίλαθλοι, σαν όσοι το βλέπαμε τέλος πάντων, είχαμε αδειάσει τόσο πολύ που κερδίσαμε τους Αμερικανούς. Ναι, 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 που κάπως. Που δεν είχε και πολύ σημασία το. Σαν να τελειώσαμε το τουρνουά κάπως νωρίτερα. Εγώ απλά. Γεμάτη όμως. Ναι. Εγώ απλά είχα πει μετά από αυτό το μάτσο ότι δεν πειράζει, αφήσαμε κάτι για να το κάνει το επόμενο παγκόσμιο, αλλά τελικά δεν καταφέραμε. Εξαιρετική πάσα είδα αυτή. Άλλη μια εξαιρετική πάσα. Ωραία. Μέχρι το 2008, ας πούμε, το 2009, η εθνική ήταν σταθερά στα υψηλά κλιμάκια του παγκοσμίου μπάσκετ. Γιατί την τελευταία δεκαετία θεωρείτε ότι έχει μείνει στάσιμη σε ένα ρόλο που δεν τη ταιριάζει κιόλας? Δηλαδή. Μακριά, ναι. Όχι μόνο από τα μετάλλια, μακριά συνήθως και από τα ημιτελικά, μακριά από τα νοκάουτ πολλές φορές. Εντάξει, νομίζω ότι
πολλές φορές δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα σταθερό τρόπο λειτουργίας και συγχρόνως δεν καταφέραμε ποτέ να βάλουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πιο οργανωμένη προσπάθεια και αυτό για να γίνει χρειάζεται δουλειά, αναγνώριση των προσόντων μας, αναγνώριση τι προσόντα έχουμε αυτή την περίοδο, πού μπορούμε να είμαστε καλύτεροι, πώς μπορούμε αυτό να το εμφυσίσουμε στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν και τα παιδιά όταν βρίσκονται στην ομάδα. Έχει πολλή δουλειά όλο αυτό. Το ότι δεν έχουμε καταφέρει, νομίζω ότι δεν μπορέσαμε να δείξουμε όταν γινόντουσαν αυτά οι αγώνες και αυτά τα τουρνουά τα προσόντα που έχουμε. Και φυσικά είχαμε μια ανυπομονησία για το αποτέλεσμα και για το τι θα κάνουμε, χωρίς να βλέπουμε ότι έξω από το αποτέλεσμα υπάρχει και η επόμενη μέρα. Δηλαδή, το ένα κομμάτι είναι μπαίνω σε ένα παιχνίδι για να πάρω το αποτέλεσμα και το δεύτερο είναι μπαίνω σε ένα παιχνίδι, αν τυχόν δεν πάρω το αποτέλεσμα, να πάρω κάτι για την επόμενη μέρα. Να πάρω κάτι για τη μεθεπόμενη μέρα. Αυτό το οποίο νομίζω ότι δεν καταφέραμε να το δούμε. Παίζαμε για ένα πράγμα μόνο. Ναι. Για το αποτέλεσμα. Πολλές φορές αυτό το αντιμετωπίζαμε και με πολλή νευρικότητα και πολλές φορές δεν είχαμε την υπομονή και την επιμονή σε πράγματα που πιθανόν είχαμε αποφασίσει να κάνουμε. Όλα αυτά χρειάζονται δουλειά. Δεν θα γίνουν από μόνα τους. Γιατί το παιχνίδι είναι πιο ελκυστικό από την αυτοπιθαρχία. Δηλαδή, όταν μπαίνει ένα παιδί μέσα, η μεγαλύτερη του ικανοποίηση είναι να βάλει καλάθι. Ή να τριπλάρει την μπάλα. Αυτά τα δύο είναι. Αυτά δεν είναι αρκετά για να είσαι στην κορυφή. Θέλει συνεργασία, θέλει... Η πάσα που κάνει δύο παίκτες χαρούμενος. Η πάσα που κάνει δύο παίκτες χαρούμενος. Θέλει να πεις, ενθουσιασμό, θέλει υπομονή και επιμονή, θέλει καθαρό μυαλό, θέλει αθλητικότητα, θέλει... Το εγώ λίγο πιο κάτω ίσως. Το εγώ πολύ πιο κάτω. Έχετε συνεργαστεί και εσείς με πολλούς... Με όλους. Έχει παίξει με τον Τζόρνταν αντίπαλος. Έχει δει, έχει το Λεμπρόν στο γήπεδο. Έχει κάνει και το καλύτερο δίδυμο στο ευρωπαϊκό. Μεγάλες βεντέτες έχετε προπονήσει. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Θέλει... Πώς χειρίζεστε έτσι έναν αθλητή που... Προσπαθώ να του βοηθήσω να σκεφτεί το πόσο σημαντικό, το πόσο σημαντικός είναι ο συμπαίκτης του και το πόσο οι μεγάλες επιτυχίες γίνονται με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν τους άλλους καλύτερους. Με ανθρώπους οι οποίοι συμπαραστέκονται στους ανθρώπους γύρω τους και μπορούν πραγματικά να κουνήσουν βουνά με αυτόν τον τρόπο. Έχει πολλή δουλειά και με στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Πολύ χρόνο και υπομονή μεγάλη. Πολλές φορές όταν κοουτσάριζα, την ανέφερα αυτή τη λέξη, η οποία πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι λέγανε «Άμα, υπομονή και υπομονή». Θυμάμαι αυτό, ναι. Ναι, υπομονή είναι αρετή. Αν κάτσεις και σκεφτείς το πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ξέρεις να τη χρησιμοποιείς, νομίζω ότι μπορείς να πετύχεις πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Ξεκινήσατε να παίζετε, όταν ξεκινήσατε να παίζετε μπάσκετ, βάζατε και 74 πόντους. Υπήρχε μάτσο 73 είχα βάλει. Χωρίς τρίποτα τότε. Χωρίς τρίποτα. Μετά, ρίξατε λίγο το μέσο, δεν βάζετε 74, βάζετε 50, βάζετε 30. Και πιο λίγο, και πήγε και μετά προς την άμυνα το παιχνίδι. Όχι, δεν πήγε μετά, ανέκαθεν ήταν έτσι. Απλά ήταν πιο φωτεινό, πιο εύκολο, πιο εύπεπτο. Το μπάσκετ δεν ήταν ένα παιχνίδι που ήταν, το γνωρίζουν όλοι. Πιο εύκολα το γνωρίζουν με τους πόντους. Δεν μπορούν να γνωρίσουν με το rebound, τα block out, τις βουτιές. Δεν είναι εύκολο να τις αναγνωρίσει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με το παιχνίδι. Όταν πρωτοξεκινούσα εγώ να παίζω μπάσκετ ήταν αυτός που βάζει πόντους και αυτός που τριπλάρει. Τίποτα άλλο. Ούτε οι ασίς δεν υπήρχαν. Δεν γράφανε. Πώς το θυμάστε τότε που την εισαγωγικά κόντρα με τον Γκάλι, στο ποιος θα βάλεις πιο πολλούς πόντους μέσα στα παιχνίδια σας? Δεν ήταν κόντρα. Γι' αυτό λέω εισαγωγικά. Ήταν δύο πολυβόλα σε ένα γήπεδο. Εγώ είχα τη χαρά να έχω... Ναι. Εγώ έπαιζα σε μια ομάδα η οποία ήταν της γειτονιάς μας. Δηλαδή, είμαστε παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί.
ξεκινήσαμε από τα τοπικά πρωταθλήματα και φτάσαμε να βγαίνουμε στα κύπελα Ευρώπης. Οπότε για μας ήταν διασκέδαση αυτό που κάναμε, περνάγαμε πολύ ωραία. Παίξαμε μια ομάδα τον Άρη, ο οποίος διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Είχε έρθει ο Νίκ από την Αμερική με το δικό του τρόπο, τρομερός παίκτης. Είχαμε κίνητρο να παίξουμε εναντίον τους όσο μπορούμε καλύτερα για να κερδίσουμε. Όπως και με όλες τις μεγάλες ομάδες. Όχι με τον Άρη, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ τότε, την ΑΕΚ. Είχαμε κίνητρο. Ήμασταν μια ομάδα η οποία αυτές οι νίκες νομίζω ότι κάναν αίσθηση σε όλη την Ελλάδα ότι στον Ιωνικό, στην Νίκαια παίζουμε μπάσκετ. Και... ήταν συγκλονιστικό. Αυτό το μάτς ήταν ένα μάτς σαν όλα τα άλλα. Αλλά απλά είχαμε βρεθεί σε πολύ καλή μέρα, βραδιά. Εμένα οι συμπαίκτες μου με υποστηρίξανε γιατί πάντα ήταν δίπλα μου από την Νίκαια ο Ιωνικός στον Ιωνικό και είχα και ευχέρεια. Ο coach, ο κύριος Αναστασάτος τότε, ο coach Αναστασάτος είχε βρει μια πολύ ωραία τακτική, ενώ μέχρι τότε επειδή ήμουνα ένας παίκτης ο οποίος κουβάλουσα την μπάλα, την έτρεχα, σκόραρα, προσπάθησα να πάρω rebound κτλ. Σε εκείνη τη χρονιά ήθελε να μην παίρνω εγώ την πρώτη πάσα και να μου τη δίνουν στη σέντρα. Δηλαδή την έπαιρνα ένας συμπαίκτης μου την μπάλα, την πρώτη πάσα, για να μην κουράζω, να μην την κουβαλάω με την μπάλα. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που βοήθησε στο να σκοράρω περισσότερους πόντους. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχα καταλάβει μες στο παιχνίδι. Ειλικρινά, δηλαδή. Δεν κοιτούσα τα στατιστικά μες στο παιχνίδι. Ούτε καν ήξερα ποτέ, δεν ήξερα ποτέ πόσους πόντους έχω βάλει. Δεν ήξερα ποτέ, δεν με απασχολούσε καν. Μένα με ενδιέφερε πώς θα μπορούσαμε να κερδίσουμε η ομάδα μας. Και όταν τελείωσε το μάτς, πάμε στα αποδυτήρια να πληθούμε, στεναχωρημένοι γιατί χάσαμε ένα πόντο. Και μου λέει ένα συμπαίκτη μου, λέει ο Κώστας ο Πετρίδης. Λέει, ρε εσύ, ξέρεις πόσους πόντους έβαλες. Λέω, τι να βάλω. Εντάξει, ήμουν σκόρο τότε, έβαζα 30-40 πόντους. Είπα κι εγώ, εντάξει, καμιά 35αριά, του λέω πώς να. Τι 35 μου λέει, 73 έχει. Εντάξει, κι εγώ δεν το περίμενα και ήταν κάτι συγκλονιστικό. Ήταν απίστευτο παιχνίδι. Και είχατε νομίζω υπήρξαν πολλά παιχνίδια στη συνέχεια από εκείνη την περίοδο με αντίπαλο τον Γκάλι που έβαζε ένας 52, άλλος 51. Ναι, είχαμε σκορ τέτοια, ναι. Εκεί, μέσα στο γήπεδο, σαν αντίπαλοι, μιλάτε, πειράζατε ένα στον άλλο. Όχι. Μπάσκετ παίζαμε, εντάξει. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει η προσπάθεια ο ένας να σταματήσει τον άλλον, αυτό είναι δεδομένο. Απλά τις περισσότερες φορές, εμένα τουλάχιστον η ομάδα μου, επειδή φοβόταν να με ξοδέψει πάνω σε έναν παίκτη που μπορεί να κάνω φάουλ, κυρίως. Οπότε επειδή με είχε ανάγκη να είμαι μέσα στο γήπεδο περισσότερο χρόνο από ότι θα είσαι αν κάνεις φάουλ, απέφευγε να με βάλει να μαρκάρω τον Νίκ. Αλλά εντάξει, ο Νίκ ήταν ασταμάτητος, δεν το συζητάμε. Απίστευτο σκόρερ. Δεν το συζητάω αυτό. Απλά εκείνη την περίοδο λειτουργούσε αυτό το... Αυτή έκανε καλό στο σπορ γιατί ο κόσμος το αντιλαμβανόταν πιο εύκολα τους πόντους και το σκορ και ενθουσιαζόταν με όλο αυτό γιατί τότε υπήρχε και ο Καλιγκάρη, ένας άλλος χαρισματικός σκορ στο ελληνικό πρωτάθλημα, Ελληνοαμερικάνος και αυτός έπαιζε στο Sporting. Υπήρχε, ξέρω εγώ, Κώστας ο Πετρόπουλος, εντάξει ο Κορονέος, υπήρχαν πολλοί παίκτες, Στίβια Τζόγλου. Υπήρχαν παίκτες οι οποίοι είχαν. Αυτό όλο δημιουργούσε. Εγώ ήμουν πιο νεαρός βέβαια. Αλλά εντάξει, πάντα δημιουργούσε όλο αυτό. Ειδικά τόσοι πολλοί πόντοι. Είχαμε ευχέρεια στο σκοράρισμα. Για τη μετακίνηση στον Άρη είχατε ενδιασμούς σε ό,τι αφορά κιόλας. Αν θέμε και εκεί το πρώτο βιολί. Εγώ δεν είχα ποτέ. Το μόνο που είχα ήταν τότε επειδή ήμουν νεαρός. Σκεφτόμουν ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να μείνω στην οικογένειά μου που ήταν εδώ γιατί εντάξει, ήμασταν μια οικογένεια και η γυναίκα μου τότε και εκείνη η νέα κοπέλα στην οικογένειά της ήταν εδώ, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ το μόνο που σκεφτόμουν είναι να πάω σε μια ομάδα που θα διεκδικεί τρόπαια και θα μπορεί να πετύχει πράγματα πολύ μεγαλύτερα. Μπορώ να σου πω ότι και όταν ήμουν στον Ιωνικό είχα μια συζήτηση με τη διοίκηση και τους είπα εάν γίνει μια προσπάθεια να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα θέλω να μείνω. Και τους είχα προτείνει να μήπως βρούμε κι εμείς κάποιον Ελληνοαμερικάνο γιατί χρειαζόμασταν κάποιο πιο ψηλά παιδιά, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα και έτσι
ήθελα να. Δεν φανταζόμουν αυτό που έγινε στο μπάσκετ. Εντάξει. Άσχετα αν θα πήγαινα στον Άρη, αυτό ήρθε βλέποντας ότι κερδίζεις, ότι γίνεσαι καλύτερος, γίνεσαι πιο δυνατός, έχεις προοπτική. Ήθελα πολύ γιατί πίστευα ότι μπορούμε να είμαστε μέσου καλύτερους στην Ευρώπη. Το πίστευα. Και ήσταν και μια. Απλά από οικονομική άποψη δεν περίμενα ότι μπορούσε να δημιουργηθεί όλο αυτό που έγινε. Δεν μπορούσε δηλαδή, να φανταστείς ότι στην Ελλάδα όλοι θα περιμένουν κάθε Πέμπτη να δουν μπάσκετ. Νιώθατε στάρ τότε. Στάρ με την έννοια που. Όλη η Ελλάδα φορές, μιλούσε για εσάς. Που πολλές φορές το λένε οι άνθρωποι, νομίζω ότι όχι. Αισθανόμουν ότι υπάρχει αναγνωρισιμότητα και ενθουσιασμός στο να συναντηθούμε με ανθρώπους. Εδώ και σήμερα, πολλές φορές, που μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος σε θυμάται για ωραίες στιγμές που έζησε μαζί σου, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό, ακόμα και σήμερα. Σταρ με την έννοια όχι. Μπορώ να πω κάτι ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς και άρχισα να γίνομαι δημοφιλής και άρχισα να ενδιαφέρονται ο κόσμος για τον μπάσκετ, μα ζητάγανε αυτόγραφα, καταλαβαίνεις. Στην αρχή σκεφτόμουν τώρα, ζητάνε αυτόγραφα τώρα. Γιατί να του δώσω, ποιος είμαι, ξέρω, να δώσω αυτόγραφο. Και σκεφτόμουν, αλλά όταν άρχισα να συνειδητοποιώ τη χαρά που ένιωθε κάποιος να πάρει έστω μια υπογραφή από σένα, τότε πραγματικά ήθελα να το κάνω. Αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι είμαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους ανθρώπους. Είμαι διαφορετικός μες στο γήπεδο. Η χαρά αυτή έξω από το γήπεδο είμαστε όλοι ίδιοι. Ο καθένας έχει τη δικιά του ικανότητα σε κάτι. Η οποία χαρά πρέπει να πολλαπλασιάστηκε επί χίλια μετά το 87, έτσι. Εντάξει, εκεί εκτοξεύθηκε. Νομίζω ότι ήταν κάτι συγκλονιστικό για όλο τον κόσμο του μπάσκετ, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν σας άλλαξε. Προσωπικά τίποτα δεν άλλαξε. Άλλαξε μόνο τη δυνατότητα να ζήσουμε καλύτερα τη ζωή μας, να έχουμε μια πιο. Ρωτάω με την έννοια ότι καταλάβατε ότι χτίσατε μέσα σε 15 μέρες. Ναι, να μύθω. Χτίσατε ένα τεράστιο οικοδόμημα, ας πούμε. Θα σου πω κάτι. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Το 86 η εθνική ομάδα, μετά το 85 που δεν κάναμε τίποτα, ήμασταν. Το καλό βέβαια είναι ότι υπήρχε ο Άρης, ο οποίος έκανε καλές νίκες ευρωπαϊκές. Είχε αρχίσει ο κόσμος δηλαδή να σκαλίζει το ενδιαφέρον του για το μπάσκετ. Το 86 πήγαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία μας σαν εθνική ομάδα και κάναμε καταπληκτικές εμφανίσεις. Μπορεί να μην βγήκαμε σε υψηλές θέσεις, αλλά η ομάδα ανταγωνίστηκε και τη Σοβιετική Ένωση και την Ισπανία και τη Βραζιλία που τότε ήταν κορυφαίες ομάδες στον κόσμο και ήταν σπάνιο για μας. Αποκλειόμενοι το 85 από τους πανευρωπαϊκούς, να εμφανιστούμε το 86 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να κάνουμε τόσο μεγάλες εμφανίσεις, νομίζω ότι εμείς αισθανόμασταν ότι πλέον είμαστε ανταγωνιστικοί με τις καλές ομάδες της Ευρώπης. Δηλαδή μπαίναμε μέσα για να κερδίσουμε και για να μην χάσουμε πολύ. Πριν το 85 μπαίναμε μέσα για να μην χάσουμε πολύ. Μετά το 85 και τον άσχημο αποκλεισμό, μεγάλη αποτυχία της εθνικής ομάδας, δεν πήγαμε καθόλου στο Πανευρωπαϊκό, πήγαμε το 86 στο Παγκόσμιο και κάναμε καταπληκτικές εμφανίσεις. Δηλαδή, αν κάποιος μπει στο YouTube και δει τι κάναμε το 86. Ήσασταν τρίτο σκόρερ, έτσι. Που δεν έπαιζε και ο Παναγιώτης. Ο Φασούλας δεν έπαιζε σε αυτό το τουρνό. Νομίζω ότι είχαμε δείξει ότι πλέον ότι είμαστε δυνατοί. Υπολογίσιμοι. Ναι, και το 87 βέβαια έγινε γνωστό και στον τελευταίο Έλληνα. Ότι τελικά οι Έλληνες είμαστε πολύ καλοί στο μπάσκετ. Και ότι αφού είμαστε πολύ καλοί στο μπάσκετ μπορούμε να γίνουμε πολύ καλοί σε όλα. Και νομίζω ότι αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερη συνεισφορά της εθνικής ομάδας μπάσκετ στην ελληνική κοινωνία τότε. Ότι έδωσε όθηση σε όλους τους ανθρώπους, ότι ο καθένας στο δικό του τομέα μπορεί να γίνει απίστευτα ικανός. Και το έχει μέσα του, το κρύβει και δεν το αφήνει να. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και στο γήπεδο ζωής. Έτσι. Να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά. Ο Άρης, όταν αγωνιζόταν πια στα Final Four του Ευρωπαϊκού, του Προαθλητριών τότε, νιώθατε από ένα σημείο και μετά το βάρος ότι όλοι περιμένουν πια από εμάς να πάρουμε το πρώτο ευρωπαϊκό. Κοίτα να δεις, θα σου πω κάτι. Αισθανόμασταν την πίεση ότι και καλά. Όχι γιατί. Γιατί δεν έχει βγει ένα κλίμα. Εμείς θέλαμε. Δεν υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εμείς.
Απλά εντάξει, νομίζω ότι λεπτομέρειες δεν μας αφήσανε. Αλλά για να σου πω και κάτι, Αντίχων μου έλεγες, θα ήθελες ένα πρωτάθλημα Ευρώπης έτσι, με μία χρονιά επειδή πήγε ο Άρης, ας πούμε, καλά και να πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης, ή θα ήθελες όλο αυτό που έκτισε ο Άρης αυτά τα 7-8 χρόνια. Εγώ δεν θα το αντάλλαζα. Όχι. Πήρατε όμως, δηλαδή. Πήρατε, αλλά πήρατε, γιατί πάρει Ευρωλίγκα. Πήρατε και το κυπελούχο. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά τα πήρα. Εγώ ήμουν τυχερός. Πήρα και κύπελο πρωταθλητριών. Αλλά λέω ότι εάν υποθέταμε ότι βάζαμε σε ένα κουβά ένα κύπελο κυπελούχων και ένα πρωτάθλημα Ευρώπης και χωρίς όλη αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, δύο χρόνια έγινε κάτι, μαζευτήκανε, παίξαμε, βρήκαμε το timing, ήμασταν και λίγο τυχεροί, πήραμε το πρωτάθλημα Ευρώπης και το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Και δεν έχουμε αυτή τη διαδρομή. Εγώ αυτή τη διαδρομή δεν την ανταλλάσσω. Αυτό λέω. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε όχι, αυτό που άφησε ο Άρης ήταν μεγαλύτερο αποτύπωμα από ένα πρωτάθλημα Ευρώπης. Εννοείται αυτό. Αργότερα, βασικά στον Παναθηναϊκό πήρατε πια το πρώτο σας ευρωπαϊκό. Ενδιάμεσα στο. Όχι, το πρώτο ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό πρωταθλητριών. Είχε πάρει και το. Το πρώτο πρωταθλητριών, εννοείται. Θυμάμαι αυτό. Το και το πρώτο πρωταθλητριών. Που είχε. Με τον Άρη, το κυπέλο και πολύ. Πολύ ξύλο είχε. Ένα κακό παιχνίδι με την ΕΦΕΣ το τελικό. Όπου τελικά κερδίσαμε. Χαμηλό σκορ. Πολύ κακό ματ. Αλλά τελικά είχαμε μεγάλο άγχος εκείνο. Εκεί είχαμε μεγάλο άγχος, ειλικρινά. Γιατί ήταν κάτι το οποίο το απαιτούσε η ιστορία μας σαν ομάδας. Ότι δεν πάει άλλο, πρέπει να το. Όχι μόνο αυτό, ότι εντάξει, είχαμε και το βάρος το ότι ήμασταν ο Άρης, που ήταν πολλά χρόνια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα που ήταν και από την Τουρκία. Όλα είχαν σημαδιακό χαρακτήρα εκείνη την περίοδο και αισθανόμασταν μεγάλη πίεση. Αλλά τελικά καταφέραμε εκεί να κερδίσουμε ένα μάτς. Αλλά ενδιάμεσα πριν το Παναθηναϊκό, είχα παίξει στο Πανιόνιο. Στο Πανιόνιο, ναι, σε μια ομάδα τότε καταπληκτική. Δηλαδή θυμάμαι ένα ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στο Άκα. Δύο-τρεις ημιτελικούς. Είχαμε παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Εντυπωσιακό κιόλας. Εντυπωσιακό μπάσκετ. Το μάτς, το παιχνίδι ήταν λίγο μας. Ήταν φανταζή. Αυτό δείχνει και πόσο διαφορετικό ήταν τότε το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή ο Πανιόνιος τότε είχε συστάξει το Γιαννάκη, το Φάνη και προπονητή τον Ιφκοβιτς. Όχι, τον Κώστα Μίσα. Το Μίσα, όχι, ο Ιφκοβιτς ήταν μετά. Και τον Μπόμπαν είχε. Όταν έφυγα εγώ. Ναι, σωστά. Και τον Μπόμπαν δεν είχε. Μετά από μένα. Μετά. Όχι, πριν από μένα. Πριν από μένα, γιατί πήρα τη φανέλα του. Εντάξει, αυτό που λες όμως είναι και 10 χρόνια μετά όταν ήταν προπονητή στο Μαρούσι. Ισχύει. Εντάξει, τελείω διαφορετικό το Μαρούσι. Ήμασταν μια ομάδα πραγματικά έκπληξη. Ασχεταν... Πάλι με τελικό ευρωπαϊκού. Τελικό ευρωπαϊκού και τελικό πρωταθλήματος. Και τελικό πρωταθλήματος. Ευρωπαϊκού 2002, δεν ήταν. Τρομερή χρονιά. Ναι, ναι. Το FIBA. Στην Πολωνία, πού ήτανε. Στο Καζάν. Α, στο Καζάν. Ναι, ναι. Με μια πολύ ακριβή ομάδα παίξαμε και τελικό. Η Ούνιξ τότε. Πολλά λεφτά. Η Ούνιξ, Ρώση, ναι, ακόμα. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, το Μαρούσι νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική δουλειά. Είχαμε ένα καταπληκτικό πρόεδρο, ιδιοκτήτη, τον Άρη τον Βαβά, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη ομάδα. Μια ομάδα που δεν ήταν με πολύ κόσμο πίσω της, αλλά κάναμε μια πολύ ωραία παρέα και φτιάξαμε μια πολύ ωραία παραγωγική ομάδα. Ποβερή. Όταν φύγατε από την Εθνική, δεν θα ξεχάσω ποτέ το τοξικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Επειδή ήταν ταυτόχρονα και στον Ολυμπιακό. Σας ενόχλησε αυτό? Ναι, με ενόχλησε γιατί ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησα να βγάλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τα παιδιά, τους Έλληνες παίκτες, γιατί το μπάσκετ κατά διαστήματα δεν έχει φερθεί, δεν έχει σταθεί όπως θα έπρεπε απέναντι στους Έλληνες παίκτες και η εθνική ομάδα ήταν το αποκούμπι τους. Και νομίζω ότι εγώ πάντα στις δουλειές μου προσπαθούσα να δώσω να καταλάβουν και στους ιδιοκτήτες ότι είναι μεγάλη υπόθεση να έχουμε παιδιά Έλληνες πρωταγωνιστές στην ομάδα μας. Οι ομάδες που είχαν Έλληνες πρωταγωνιστές πετύχανε μεγάλες επιτυχίες.
και πρέπει να το ενδυναμώνουμε αυτό γιατί να έχουμε και καλή εθνική ομάδα. Και πίστευα πάντα στην εθνική ομάδα και προσπάθησα να δίνω τον καλύτερο με αυτό. Και νομίζω ότι παιχνίδια ήταν περισσότερο παρά οι πραγματικοί λόγοι. Έτσι. Γιατί νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η φασαρία. Τελικά... Είναι αυτό το αρρωστημένο κλίμα δυστυχώς που υπάρχει στην Ελλάδα. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ είχα πάει σε ένα final eight στην Ισπανία και βρέθηκα να παρακολουθώ Real, Barcelona, Vitoria, Bilbao, Μάλαγα. Στο ίδιο γήπεδο. Στο ίδιο γήπεδο. Και πάω στα Κυλική να πάρω ένα μπουκάλι νερό ή ένα να πιω. Και εκεί εμφανίζεται ένα με Ραλ, ένα Κασκόλ Μπαρσελόνα, άλλο Κασκόλ. Και ο κάθε ένα, coach, ξέρω εγώ, αυτόγραφο κτλ. Και μου βγάζει και ένα μία φωτογραφία όταν ήμουν παίκτη του Άρη να την υπογράψω. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Έτσι. Ναι. Τώρα, μέσα στο γήπεδο. Μέσα, τους, ναι, τόσα χρόνια. Σε ένα γήπεδο που φάνηκε να λέει. Και όλοι αυτοί ήταν μέσα και χειροκροτάγανε και πανηγυρίζανε για την ομάδα του. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εμεί πρέπει να επιβάλλουμε την ικανότητα της ομάδας μας με τον πιο άσχημο τρόπο. Μα και ο ίδιος ο κύριος Γιαννάκης έχει υπάρξει προπονητής του Ολυμπιακού σε τελικό κυπέλλου που ήταν μέσα 150 άτομα, ναι, και παιδάκια, ναι, και λες, ναι, και ήταν εμπόλεμη. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Δηλαδή, αφού πήγαμε και παίξαμε στο Βερολίνο. Ένα καταπληκτικό μάτς. Από τα καλύτερα μάτς στην ιστορία της Ευρωλίγκας, ναι, θα πω εγώ. Δηλαδή, δεν πήγαμε. Γιατί εκεί ήμασταν. Εντάξει. Νομίζω ότι όλα είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές φαίνονται τετριμένα, αλλά είναι η αλήθεια. Πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του, να ασχολείται με τη δουλειά του. Εδώ οι περισσότεροι ασχολούμαστε με τη δουλειά του αλουνού. Ή απλά παρατηρούν. Ναι. Ή απλά λέμε δεν πειράζει, κλείς τα μάτια σου. Ναι, θέλουμε δουλειά σε αυτό. Θέλουμε δουλειά γιατί χρειαζόμαστε τα παιδιά μας, τα χρειαζόμαστε. Έχουν τεράστια δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο, τον κάνουν καλύτερο. Έχουν απίστευτες ικανότητες και να ζούμε ωραία και να απολαμβάνουμε τις σχέσεις μας, ακόμα και τις διαφορές μας. Γιατί και οι διαφορές δίνουν τη δυνατότητα να εξελίσσεσαι, να γίνεσαι καλύτερος. Νομίζω ότι αδικούμε την ανθρώπινη φύση μας. Πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κόσμος θα γίνει πολύ καλύτερος. Από εμάς εξαρτάται. Μακάρι. Και αυτό φαντάζομαι ότι θα είναι και κάτι που θα θέλεις να μεταλαμβαδεύσετε και στα παιδιά που θα... Φυσικά, το γήπεδο ζωής θα προσπαθήσει να βγάλει ό,τι μπορεί καλύτερο από τα παιδιά τα οποία να τα παρακινήσει, να τους δώσει εφόδια, δύναμη. Γιατί πολλές φορές πρέπει να αντιθασεύουμε. Αυτό που είπα πριν για το μπάσκετ. Πρέπει να αντιθασεύεις τη συναισθηματική σου... Η προπονητική σας λείπει. Κοίτα να δεις, μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί πιστεύω ότι είχα τη χαρά να ζω σαν παίκτης το παιχνίδι. Είχα τη χαρά να σπουδάσω σαν προπονητής. Είχα τη χαρά να κάνω πράγματα μες στο γήπεδο με παιδιά. Και είχα τη χαρά να βλέπω την εξέλιξη και του παιχνιδιού αλλά και των ανθρώπων και τον τρόπο που παίζουν. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Να πηγαίνουν πιο πέρα το παιχνίδι οι νέοι άνθρωποι. Και είναι ευλογία. Αλλά εντάξει, δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Έχω κάτι πιο εφικτό με το γήπεδο ζωής, στην ουσία κάτι τέτοιο είναι. Νομίζεις ότι είναι και λιγότερο. Ίσως και πιο σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα παιδιά. Και ελπίζω να δώσει όθηση στα όνειρά τους. Στην εθνική ομάδα από οποιοδήποτε ρόλο θα θέλατε να προσφέρετε ξανά? Κοίτα, εθνική ομάδα όταν από παιδί παίκτης σαν προπονητής, πιστεύω ότι όταν κάποιος η εθνική ομάδα σου ζητάει να συμμετάσχει σε μια προσπάθεια, πάντα πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου αυτό και να σε παρών. Το έλεγα σαν παίκτης, το έκανα σαν προπονητής, σαν πράξη. Και μετά προσπαθούσα να βοηθήσω τα παιδιά να το καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι. Οι πιο νέοι. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι αλήθεια.
Θα κάνω μια σύγκριση. Εκεί, πάντα εκεί θα είναι. Εγώ θα κάνω μια σίγουρα. Θα κάνω μια σύγκριση όμως. Εσείς μέχρι τους Ολυμπιακούς του 96 μείνατε στην Εθνική. Μέχρι την τελευταία στιγμή αγωνιζόσασταν πρωταγωνιστής. Αργότερα είδαμε παιδιά να σταματάνε σε πολύ μικρότερη ηλικία από την Εθνική. Και οι μεγαλύτεροι αστέρες. Στα 30, στα 31. Αυτό έχει να κάνει με το πώς άλλαξε το μπάσκετ. Έγινε δηλαδή πιο απαιτητικό σήμερα με τα περισσότερα παιχνίδια. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με το πώς θέλει να δουλέψει ο καθένας. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αυτό είναι η αλήθεια. Η ζωή κυλάει, εξελίσσεται. Απλά νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι του να καταλαβαίνουν όλοι το τι σημαίνει η εθνική ομάδα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει και εμείς, σαν εθνική ομάδα, να καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει να παίζουν τα παιδιά τόσα πολλά παιχνίδια. Άρα πρέπει να γίνει μια πιο καλύτερη προσέγγιση το τι θέλουμε και το τι πιστεύουμε ότι είναι η εθνική ομάδα. Να βάλουμε τα δεδομένα μέσα σε μια κάτω, να τα βάλουμε κάτω, να τα αναλύσουμε και να δούμε εμείς πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα γκρουπ παιδιών τα οποία δεν θα είναι 12, δεν θα είναι 15, θα είναι 40, θα είναι 50 και τα οποία αναδιαστήματα θα προσφέρουν στην εθνική ομάδα και έτσι δεν τους φέρουμε στη δύσκολη θέση όλους. Δεν πρέπει όμως να γίνει μια αναδιοργάνωση, δηλαδή με τις δύο ομοσπονδίες που η κάθε φυσικά, είναι φυσικά, μα και εκεί διάβαζα τώρα το Φεβρουάριο, ίδια μέρα θα παίζει η Εθνική, ναι, δηλαδή, και ο Παναθηναϊκός. Είναι αλήθεια, μα έχει γίνει ήδη. Ναι, έχει γίνει ήδη και άλλες φορές. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητάω καν αυτό. Αυτό εκ των ουκάνευ. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η εθνική ομάδα προβάλλει τον μπάσκετ στις τοπικές κοινωνίες, που μπορεί να μην είναι το μπάσκετ προτεραιότητά τους, δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι το μπάσκετ προτεραιότητα, άρα για να ασχοληθούν οι Βρετανοί πιθανόν η εθνική ομάδα μπορεί να τους κάνει, να τους παρακινήσει λίγο περισσότερο, ή τα παιδιά που είναι της διπλανής τους πόρτας και είναι στην εθνική ομάδα, άρα δηλαδή έχει μια, έτσι έγινε στην Ελλάδα τουλάχιστον, έτσι. Άρα νομίζω ότι είναι σημαντικό στον υπόλοιπο κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, η εθνική ομάδα να έχει σχέση και να παίζει παιχνίδια ώστε να παρακινεί τον κόσμο να αγαπήσουν το μπάσκετ περισσότερο. Αλλά αυτό χρειάζεται οργανωμένη δουλειά και όχι εγωισμούς. Όχι εγωισμούς. Δηλαδή, και το μπάσκετ έχει μια μειονέκτημα σε αυτό. Στο εξής, ότι είναι ένα ομαδικό σπορ το οποίο για να πετύχεις μεγάλα αποτελέσματα χρειάζεται να είσαι πολύ καλή ομάδα και να είναι ένας, να συμπαραστέκεται στον άλλον, αλλά σου δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να το κάνεις και μόνος σου. Δηλαδή, επειδή παίρνεις ένα αμυντικό rebound και κάνεις ένα cost to cost και βάζεις ένα ωραίο καλάθι και κάνει το γήπεδο σηκώνεται στον αέρα, αυτό μπορεί να γίνει 2-3 φορές σε ένα παιχνίδι. Το κάθε παιχνίδι είχε 160 κατοχές, δηλαδή 3 στις 160. Η χρονιά έχει 70 παιχνίδια, δηλαδή 12.012 κατοχές. Και εσύ μιλάς για τις 100, για τις 200 ας πούμε. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι ένα παιχνίδι που νομίζεις, αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να συνεργαστούμε και να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα αυτό είναι το μήνυμα. Ευρωλίγκα, FIBA, NBA, πρέπει να συνεργαστούμε γιατί είμαστε, έχουμε ακουμπήσει στον επαγγελματικό αθλητισμό και οι παίκτες είναι άνθρωποι, είναι άτομα τα οποία ξοδεύουν το πιο σημαντικό πράγμα που είναι το σώμα τους, βάζουν μέσα στο παιχνίδι το μυαλό τους και την οικογένειά τους, συγκλονιστικά πράγματα βάζουν μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει, ναι μεν ξέρουμε ότι θα αμυφθούν, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τους κρατάμε φρέσκους και να παίζουν και να μεγαλώνουμε όσο δυνατόν τη βάση του αθλήματος. Εσείς παρακολουθείτε σήμερα Ευρωλίγκα? Τα πάντα, τα πάντα. Εντάξει, τυπική ερώτηση. Το λατρεύω. Πώς βλέπετε? Εντάξει, η Ευρωλίγκα νομίζω ότι είναι μεγάλος ο συναγωνισμός. Ο COVID έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές ομάδες, υπάρχουν καμπανεβάσματα. Οι ομάδες κάθε μία έχει τα δικά της θέματα να λύσει, γιατί άλλος ο συναγωνισμός ο τοπικός και άλλος συναγωνισμός σε κάθε χώρα. Ταξίδια,
Θέλει δουλειά. Θέλει, δηλαδή η φετινή Ευρωλίγκα μπορεί να έχει και εκπλήξεις. Αν και δείχνουν ότι οι ισπανικές ομάδες έχουν ένα προβάδισμα, αλλά βλέπουμε ότι έχουν σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή, και επειδή το ποιος θα περάσει άντε στο Final Four, πιθανόν να είναι πιο δίκαιο. Αλλά νομίζω ότι οι ομάδες αυτές δεν έχουν φτιαχτεί απλά για να πάνε ένα Final Four. Υπάρχουν ομάδες που έχουν φτιαχτεί να πάρουν το. Είναι αποτυχία το να πας στο τελικό. Το έχω βιώσει. Το έχει αυτό πήγα να πω. Ότι... ναι, αλλά είναι πολλές οι ομάδες πλέον που έχουν εξοδέψει και εξοδεύουν. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Νομίζουμε ότι όλα είναι επειδή ξοδεύουν χρήματα. Όχι, είναι ένα κομμάτι. Φυσικά. Ένα παιδί το οποίο έχει ικανότητες, χρειάζεται, είναι μεγαλύτερο το συμβόλαιό του κτλ. Αλλά η δύναμη της ομάδος νομίζω είναι πιο ισχυρή. Έχετε προπονήσει και ομάδα που έχει παίξει τελικό. Που έχει παίξει τελικό και ήταν και αντικειμενικά πανάκριβη. Ναι. Και ομάδες με πιο χαμηλό μπάτζετ που βάζουν. Ναι. Τι σας ιντρικάρει περισσότερο, ναι. Με ιντρικάρει ομάδες που να έχουν σοβαρό, ένα σωστό μπάτζετ για επαγγελματίες παίκτες, οι οποίοι θα εξελίσσονται συνεχώς στον τρόπο με τον οποίο θα παίζουν. Δηλαδή τι. Μαρούσι. Δηλαδή είμαστε. Μα φυσικά, γιατί ξέρεις τι. Δεν είναι θέμα. Γιατί πολλές φορές το budget είναι εικονικό. Γιατί άλλο είναι πόσα λεφτά ξοδεύω και άλλο είναι τι budget έχω. Το budget συνήθως το χειρίζεται κάποιος ο οποίος γνωρίζει τις δυνατότητες τις οικονομικές και κάνει ένα group, μια ομάδα μέσα σε αυτές τις οικονομικές δυνατότητες. Το ξοδεύω, είναι μ' αρέσει αυτός, τον παίρνω όσο κάνει. Ήταν κάπως έτσι ο Ολυμπιακός το 9-10, δεν ήταν. Έτσι. Κάποια κομμάτια έτσι ήταν. Ναι. Ποιον θέλουμε αυτόν. Όχι, δεν είναι ποιον θέλουμε αυτόν. Όχι, μ' αρέσει αυτός. Ναι. Δεν είναι ποιον θέλουμε αυτόν. Είναι ότι αφού μ' αρέσει αυτός, αυτό δεν με πειράζει, μπορώ να τον πληρώσω και διπλάσια. Ή τριπλάσια, αφού μ' αρέσει. Ναι. Δεν υπήρχε δηλαδή. Να φτιαχτεί μια δεν ομάδα υπάρχει δηλαδή ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όχι. Λέει, εγώ ας πούμε παραδείγματος χάρη λέω έχουμε ένα budget. Στη θέση 5 μπορώ να ξοδέψω αυτά τα χρήματα. Στη θέση 4 μπορώ να ξοδέψω αυτά τα χρήματα. Στη θέση 3 μπορώ να ξοδέψω αυτά. Στη θέση 1 θέλω να ξοδέψω αυτά τα χρήματα. Από το budget όλο. Ναι. Θα βρω κάποιο παιδί το οποίο ποιος θα συμπληρώσει. Θέλω να πω ότι πρέπει να έχεις μια λογική. Ο καθένας είναι πώς το βλέπει. Είναι και ένα puzzle είναι η ομάδα. Είναι πώς το βλέπει. Εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο ότι ξέρεις κάτι, μ' αρέσει και. Άμα μ' αρέσει και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι το οποίο να είναι για την ομάδα όπως θα έπρεπε, δεν χρειάζεται. Μπορούμε. Γιατί δεν ξεχάσω έναν προπονητή παλιό, πολύ παλιό, που μιλάγανε για ένα παίχτη καλό. Πολύ καλό. Και πάνε και του λένε, κύριε coach, έχουμε ένα αυτό τον παιχταρά μας, ξέρεις, είναι λίγο ιδιότροπος, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, πονάει το πόδι του, η μέση του κτλ. Και του λέει, πέστε μου, τι να κάνουμε. Λέει, να ρωτήσω κάτι, του λέει, αν τον είχε πατήσει το τρένο, τι θα κάνατε. Λέει, θα πήγαιναμε να παίζαμε. λέει, το πάτησε το τρένο. Θέλω να πω ότι, και δεν το λέω, περισσότερο όταν παίζαμε εμείς, λέγανε, πω θα φύγει ο Νίκ ή θα φύγει ο τάδε παίκτης ο... και τι θα γίνουμε. Τι θα γίνουμε, συνεχίζεται το μπάσκετ. Συνεχίζεται ο αθλητισμός. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εγώ ας πούμε θα μου άρεσε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ο οποίος να λειτουργεί και μέσα σε αυτή τη λειτουργία του να μπαίνουν στελέχη. Σπουδαία τα χρειαζόμαστε γιατί τα στελέχη είναι αυτά που δίνουν όθηση στον απλό άνθρωπο, στο παιχνίδι. Είναι φοβερό, είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις, ας πούμε, να παίζει ο Κόμπε Μπράιαν ή να βλέπεις να παίζει ο Νίκ, να παίζει ο Γιάννης, ο Αντετοκούμπο. Είναι ωραίο να τον βλέπεις να παίζει. Αλλά πρέπει το γκρουπ, ο σύλλογος να είναι σωστά. Να βγει από μια διαδικασία. Να έχει μια διαδικασία, να είναι σωστός, να έχει αρχές, να παίζει ωραία, να εξελίσσεται σαν οργανισμός. Πιο δύσκολος αντίπαλος που είχατε ποτέ. Πιο δύσκολος αντίπαλος. Σαν παίκτης, ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Και ο Μαρτσουλιώνης. Σαν προπονητή. Σαν προπονητή. Ποιο ήταν ο πιο δύσκολο αντίπαλο. Πέκοβιτ. Πέκοβιτ. Και ο Γκαζόλ. Και ο Πάο. Ο Πάο. Και ο
Τζινόμπιλε. Όπω, ναι. Αν μπορούσατε να ξαναπαίξετε ένα παιχνίδι σαν παίκτη και ένα παιχνίδι σαν προπονητή, ποια θα ήταν αυτά? Σαν παίκτη, θα ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι Final Four με τον Άρη ημιτελικό. Έναν ημιτελικό οποιονδήποτε να παίζα πάλι. Γιατί θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Και σαν προπονητή το παιχνίδι με την Ισπανία στο τελικό του 2006. Ωραία, μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, θα κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Έχετε υπάρξει με προπονητή τον Ιωαννίδη, τον Μάλκοβιτς. Ποιος ήταν ο προπονητής που θεωρείτε ότι σας επηρέασε περισσότερο και στην καριέρα σας και στη μετέπειτα πορεία σας σαν προπονητής, που σας άφησε στα πιο πολλά? Θα σου πω, νομίζω δύο προπονητές, τρεις προπονητές, μόνο τέσσερις προπονητές. Τέσσερις προπονητές μου ανακατεύανε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμουν το παιχνίδι. Ο πρώτος μου προπονητής είναι αυτός που είναι ίσως ο άνθρωπος, ο Βίρον Κρύθαρης, ο οποίος... Που είπε ότι θα είσαστε από το α μέχρι το τάφ του ελληνικού μπάσκετ. Δεν ξέρω αν είχε πει, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά τέλος πάντων πιθανώς. Είχε αφήσει κάποια γράμματα για κάποιους άλλους, δεν τους θυμάμαι. Ναι, ναι, όχι, δεν έχει σημασία, εντάξει, με αγαπούσε πολύ. Φοβερός άνθρωπος. Και διορατικό. Καταρχήν ήταν από τους αρχικούς που άρχισε να μαζεύει τα παιδιά από όλη την νίκη, ας πούμε. Πήραμε ένα πρωτάθλημα καταπληκτικό τότε με την εφηβική ομάδα του Ιωνικού, που ήμασταν όλα τα παιδιά από την ίδια γειτονιά. Ξεκινήσαμε από παιδιά και φτάσαμε, πήραμε το πρωτάθλημα Ελλάδος απέναντι στον Ηρακλή με 30 πόντους διαφορά. 28, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή αυτό το πρωτάθλημα νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία. Όλα τα παιδιά μεγαλώνουν μαζί και φτάνουν να πάρουν το πρωτάθλημα Ελλάδος στο εφηβικό. Από μια γειτονιά της Νίκαια. Μεγάλο αυτό. Ο Ντουκ Σάιρ, ο οποίος ήταν από τους πρώτους προπονητές που είχε ειδικές καταστάσεις στο παιχνίδι και που πίστευε πάρα πολύ σε μένα. Αυτό ήταν που μου πρότεινε να πάω να δοκιμάσω στο NBA. Το 81. Ο Κώστας Πολίτης, ο οποίος θεωρώ ότι... πίστευε πάρα πολύ ότι μπορεί, ότι δεν υπάρχει αντίπαλος που τον έβλεπε με φόβο. Είναι σημαντικό για την περίοδο που ήταν προπονητής στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, κοουτσάριζε το παιχνίδι χωρίς να σκέφτεται ότι είναι απέναντι ο Σαμπόνης ή ο Πέτροβιτς ή ο Μαρτσουλιώνης ή ο Σαν Επιφάνιο ή ο... Δεν τον κοουτσάριζε το παιχνίδι για να κερδίσουμε. Ετοιμάζει το παιχνίδι και κοουτσάριζε για να κερδίσουμε. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Και ο Μάλκοβιτς, ο οποίος είχε διαφορετικές ιδέες που συνάντησαν μέχρι εκείνη τη στιγμή που έπαιζα μπάσκετ. Συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε διαφορετικές ιδέες από αυτές που είχα σκεφτεί μέχρι τότε. Προσέθεσε δηλαδή ιδέες. Ναι, στοιχεία, ας πούμε. Στοιχεία. Νομίζω ότι... Παρόλο που ήσασταν πολλά χρόνια προπονητής μες στο γήπεδο, έτσι. Εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με... Το προσπαθούσαν να βοηθήσω τους coach. Το βλέπατε που θα πάει... Σεβόμουν τους προπονητές μου και προσπαθούσα να τους βοηθήσω. Φυσικά, ήμουν ένα άτομο το οποίο όταν έπαιζα μπάσκετ από μικρός, όταν δεν είχα χρήματα, έκανα τον προπονητή σε μικρότερες ομάδες και κάναμε διάφορα πράγματα, ιδέες μου, οι οποίες... ανάλογα τα προσόντα που είχαν τα παιδιά, τους έβγαζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από τα προσόντα που είχαν. Τελείωσα το τεφά, ήθελα να γίνω προπονητής. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδί, όταν ήμουν νέος, αυτό που σκεφτόμουν, λέω: εντάξει, θα παίξω μπάσκετ, θα πάρω μια μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα. Μήπως πάρω ένα διαμέρισμα ή ξέρω εγώ, κάνω ένα μαγαζί με αθλητικά. Μετά λέω: θα παίζω, θα πάρω ένα μισθό λίγο καλύτερο και μόλις σταματήσω και θα. Έχω τελειώσει το τεφά, θα πάω γυμναστής σε ένα σχολείο και θα είμαι και προπονητής. Δηλαδή το προπονητής ήταν. Ναι, ήταν εξ αρχής. Ήθελα να το κάνω από τότε. Θα θέλατε να δοκιμάσετε σαν παίκτης να παίξετε στο εξωτερικό? Κοίτα να δεις, εκείνη την περίοδο ήμασταν. Εντάξει, ήταν διαφορετική κατάσταση. Ήμασταν, από όχι, 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 όχι. Θα σου πω. Τότε εμείς όταν παίξαμε μπάσκετ δεν υπήρχε ο ναι, νόμος του Μπόσμαν. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τα συμβόλαια αυτά. Εμείς έπρεπε δηλαδή κάποιο να πληρώσει όσο θα πλήρωνε ή και λίγο παραπάνω από έναν Αμερικανό, γιατί οι Αμερικανοί τότε υπήρχαν αλλά δεν ήταν τόσο
ήταν περισσότερο παιδιά που τελειώναν το πανεπιστήμιο και ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Μετά οι ομάδες στην Δυτική Ευρώπη προτιμούσαν να έχουν περισσότερο γηγενείς και λίγο τους Αμερικάνους λόγω αθλητικότητας. Μετά, εμείς εξελιχθήκανε πάρα πολύ οι μισθοί μας. Δηλαδή, αρχίσανε να γίνονται καλοί. Παρότι είχαμε προβλήματα οικονομικά. Μετά, το βασικότερο πρόβλημα ήταν ότι έπρεπε να πάρουμε μεταγραφή. Εμείς δεν μπορούσαμε να φύγουμε και να πάμε σε μια ξένη ομάδα χωρίς μεταγραφή. Αυτό ήταν το κυριότερο δηλαδή. Δηλαδή, αν τυχόν εγώ ήθελα να πάω να παίξω, ας πούμε, στην Ιταλία ή στην Ισπανία, που τότε, ας πούμε, ειδικά η Ιταλία ήταν τα συμβόλαια μεγάλα, έπρεπε να μου δώσει μεταγραφή η ομάδα μου. Δεν μπορούσα να φύγω μόνος μου. Οπότε όλο αυτό νομίζω ότι δεν ήταν εύκολο. Θα δοκιμάσατε κιόλας να... Δοκίμασα, έφτασα πολύ κοντά. Ναι. Είχα τραυματιστεί βέβαια, έτσι. Τον πρόσθετο χιαστό έχασα. Δεν είχατε χιαστούς. Ναι. Και πώς μπορούσα να σας πω κάτι εγώ, δηλαδή αυτό, άμα, έχω πολλές εικόνες σαν προπονητής. Ναι. Σαν παίχτης η εικόνα που έχω είναι να τρέχετε, 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 τρέχετε την μπάλα, σταματάτε και σουτάρετε τρίποντο, κάρι. Ναι, που είναι πολύ το για το γόνατο, είναι πάρα πολύ... Α, πώς, τι εντάξει, είχα κάνει πολύ προπόνηση. Πάρα πολύ γυμναστική φαντάζομαι, πολύ προπόνηση. Πολύ προπόνηση και βέβαια παρότι πονούσα το κρυβά. Πονούσα, υπήρχαν περίοδοι που πονούσα με τα πόδια μου, αλλά άντεχα. Και να ξέρεις κάτι στη ζωή, αν τυχόν δεν πονέσεις, δεν εξελίσσεσαι. Και δεν το λέω. Το λέω και συναισθηματικά, και σωματικά, και πνευματικά. Δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς τον εαυτό σου, για να εξελιχθείς σαν άνθρωπος, πόνεσες συναισθηματικά σε κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Και είναι και πρακτικό το ζήτημα. Δηλαδή, και ο Κάρι που ανέφερες έχει αυτό το φοβερό σουτ, γιατί τη μηχανική του την ανέπτυξε μετά από τραυματισμό. Οπότε τελειοποίησε τη μηχανική του λόγω ενός. Παίζει ρόλο, όλα παίζουν ρόλο. Εσείς είχατε πάρα πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό σας. Έτσι, παίζατε με πυρετό, παίζατε χωρίς χιαστούς, ναι. Παίζατε τραυματίσεις. Αυτές τις απαιτήσεις που είχατε για τον εαυτό σας, τις είχατε και από τους άλλους? Όχι. Δεν τις είχα από τους άλλους. Απλά τους έλεγα ότι έχουν αυτή τη δύναμη. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, προσπαθούσα να τους πω ότι αυτό το ανακάλυψα εγώ, το έχεις και εσύ μέσα σου. Όλοι μας το έχουμε. Απλά οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουμε οικονομία. Φοβόμαστε να ξεπεράσουμε ένα όριο που μας προειδοποιεί ότι ξέρεις κάτι, φτάσατε στο όριο που είχατε την προηγούμενη φορά. Μήπως θέλεις να σταματήσεις. Αυτό σου λέει. Αυτό σου λέει ο οργανισμός σου. Πέρα θα πονέσεις. Ο οργανισμός σου λέει, έφτασε στο όριο που είχες. Αυτό μπορείς. Το θες να το ξεπεράσεις. Και εσύ απαντάς, δεν θέλω να το ξεπεράσω. Την επόμενη φορά σου δίνει ένα λιγότερο όριο. Γιατί σου λέει, αφού εδώ σταμάτησες, μήπως θες να σταματήσεις πιο πριν. Και εσύ λέγατε ότι. Εγώ όχι, έλεγα. Πάμε. Συνεχίσω. συνεχίζω. Με βοήθησε πολύ γενικά στον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα. Είναι πολύ ωραία. Είναι συναρπαστικά να εξελίσσεσαι σαν και να παλεύεις να περάσεις τα όρια σου. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο, έτσι? Δεν πρέπει να υπάρχει μέρος που να μην έχετε πάει. Στην Κίνα πώς ήτανε? Ιδιαίτερα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει πάρα πολλά. Είναι πολλά έθνη μαζί. Παρότι φαίνονται οι ίδιοι, αλλά δεν είναι. Τους κρατάει ο τρόπος που ζουν, ο τρόπος που διακυβέρνησης, τους κρατάει ενωμένους. Αυτό από τη μία είναι σημαντικό, αλλά από την άλλη οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται λίγο άβολα με τους ξένους, γιατί υπέστησαν πάρα πολλά. Αλλά έχουν μεγάλη προοπτική, νομίζω. Έχουν μεγάλη προοπτική. Αγαπάνε τον μπάσκετ, το αγαπάνε. Και έχουν κάνει και πολύ μεγάλα βήματα προς... Μπορούν περισσότερα, απλά επειδή έχουν μια στάση ότι εμείς είμαστε Κινέζοι, φαντάζομαι. Αυτό εγώ έτσι διάβασα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και άντε, το μόνο που βλέπουν στο μπάσκετ είναι το NBA. Το οποίο όμως προσπαθούν να το φτάσουν με λάθος τρόπο. Δηλαδή, εγώ τους έλεγα ότι ξέρετε κάτι... Το NBA είναι τα αστέρια. Αλλά για να πας στα αστέρια πρέπει να πας πρώτα στο φεγγάρι που είναι η Ευρώπη. Ναι, πραγματικά, ναι. Κάτι τέτοιο. Ας πάρουμε μια άλλη τελεία, θα πω. Για μια άλλη φορά. Για μια άλλη φορά, γιατί πραγματικά μπορούμε... Νομίζω ότι όλα αυτά με κάνανε να αισθάνομαι πολύ ωραία που ασχολούμαι με το κήπεδο ζωής. Και να πω κάτι ότι επειδή όλα αυτά που έχω βιώσει, νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα πολλά παιδιά να την ανακαλύψουν. Και επειδή ο πρόεδρος, ο κ. Δρακόπουλος,
θέλει πάρα πολύ να δώσει βοήθεια και να υποστηρίξει τα όνειρα και τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά μας. Αυτή η αλάνα, αυτή η αγκαλιά που θα φτιαχτεί στην οικία, ίσως να είναι η πρώτη αγκαλιά και να φτιαχτούν και άλλες αγκαλιές. Μακάρι. Σας το ευχόμαστε. Να δοθεί ευκαιρία σε πάρα πολλά παιδιά. Αλλά εμείς, να ξέρετε κάτι από το γήπεδο ζωής, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ευκαιρία στους περισσότερα παιδιά να καταλάβουν το πνεύμα και να καταλάβουν ότι μπορούν ειλικρινά να κατακτήσουν όνειρα που όπως εγώ δεν τα φανταζόμουν, αλλά πίστευα ότι κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα για να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω από την προηγούμενη, να κατακτήσουν ειλικρινά κορυφές που θα τους κάνουν ευτυχισμένους και αυτούς αλλά και τις οικογένειές τους. Μακάρι, μακάρι. Γήπεδο ζωής λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ας μπαίνουν στο γήπεδο ζωής.gr. Στο γήπεδο ζωής.gr να παρακολουθούν, γιατί μπορεί να είμαστε κοντά στην γειτονιά τους ή και αν δεν είμαστε κοντά στην γειτονιά τους, ίσως έρθει η στιγμή να πάμε. Σας το ευχόμαστε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν καλά, τεράστια χαρά. Και τιμή. Χαρά μου. Αυτοί ήμασταν. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ναι, θα τα πούμε τώρα την Παρασκευή. Έχουμε έκτακτο την Παρασκευή. Μας βρίσκεται Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, τα γνωστά. Να είστε καλά. Γεια σας.